Εδώ οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Όπου το γήπεδο είναι πολύ χαλιός. Πολύ, ναι. Παρά τις προσπάθειες που γίνανε. Εδώ είναι η φάση του πέναλτι. Ο διαιτητής θεώρησε ότι ο Μπαρμπουντέλης χρησιμοποίησε το χέρι του για να διώξει την μπάλα. Ο διαιτητής ήταν ο Κοτσάνης. Και λογικά πρέπει να έχει κερδίσει γιατί δεν διαμαρτύρεται κανένας. Θα του βγάλει την κόκκινη κάρτα. Εντάξει, για πέναλτι. Εντάξει, εκεί εννοείται. Αφού έδωσε το πέναλτι που δεν το αφισβητούν, η κόκκινη είναι δεδομένη. Μάλλον πήγε να περάσει μπάλα τη γραμμή και θα την έδωσε και ένα χαστούκι. Για να δω. Φάση που είναι από το Κουταΐδη που ξεκίνησε. Για να βγει και δεν βγει και μπάλα, έτσι. Όχι, μπάλα. Λογικά όχι, γιατί η ασυναίσθητα κανείς δεν το ζητάει. Δεν βγει και μπάλα, που και με τα σχηματάς θα διώξει μπάλα κοντράρι στο πρόσωπο του Μόσκου. Και πήγαινε να μπει. Εδώ ο σχηματάς προσπαθεί να διώξει, τώρα εκεί λογικά η μπάλα πρέπει να βρει και στο σώμα του Μοσχίδη. Ναι, ναι, περιμένω να δούμε. Πρέπει να βγει στο σώμα του Μοσχίδη, και μετά να έσυγε στο χέρι. Ναι, από ψηλά, γιατί η μπάλα χωρίς να την κάνει έφυγε προς τα δόντια. Κάποιος τη βάρισε. Α, στην διαρκεία εδώ. Εδώ είναι άτυχο του Δοξάτου γιατί με το διώξιμο του σχηματά έμπαλα βρίσκει στο, στο πρόσωπο του παίχτη. Αν έφευγε δηλαδή θα τα κλείτω όλα. Μια συγκυρία καταστάσεων που ήταν όλες αρνητικές για την ομάδα του Δοξάτου. Και έτσι ο σχηματάς προς τα πίσω που πάει να διώξει πάλι πήγε να τη βάλει μέσα. Ναι. Γιατί είχε... Αυτό είναι ακριβώς. Δεν είχε καλή θέση ο άνθρωπος, κατάλαβες. Ασυναίσθητα πήγε να τη διώξει μπάς και τη βγάλει από πάνω. Ο Μοσχίδης έτοιμο να εκτελέσει. Μπράβο τον Παναγιωτόπουλο. Ο Παναγιωτόπουλος έμεινε σωστή γωνία, έσωσε. Και ένα σχηματά που. Κινήθηκε στην πάλη. Κινήθηκε, βέβαια, βλέπει η εμπειρία του. Δεν καθόταν να κοιτάει ο Μοσχίδης. Αν καθόταν και δεν πρόσεχε την φάση, μπορεί να δημοσιεύσει ο Μοσχίδης, αν πετύχει τον γκολ. Φάουλ και πάλι για την ομάδα Παδραμαϊκού. Με δυσκολία ο Παναγιωτόπουλος θα τη βγάλει σε κόρνερ. Το κόρνερ με τον Κοταΐδη, κεφαλιά. Πάνω το ζευγάρι. Εδώ με τον Ιωαννίδη από δύσκολη θέση θα κάνει το σου το κούλιο του Ζεκούρα, δεν έχει πρόβλημα. Μόνο του Δοξάτου σε μια νέα προσπάθεια με τον Σερέτη θα περάσει, θα βγάλει και την σέντρα. Σέντρα του περισσότερο. Ο Κούσμιτζουκ θα κάνει το λάθος, έχασε την μπάλα εκεί. Είχαμε όμως offside, δόθηκε από τον τουλάχιστον αυτό. Έδειξε ο διαιτητής. Όχι, μάλλον για χέρι μήπως. Μήπως χρησιμοποίησε το χέρι. Κοίταξε το βάθος, δείχνει τον βοηθό δείχνει. Τον υπόπτη, αλλά την κατέβασε γρήγορα τη σημαία. Ο Φσάι δεν πρέπει να υπάρχει εδώ. Ο Φσάι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο Φσάι. Ναι, ναι, αυτό που θα ξεστεί, ο υπόπτης δικαιούται να δείξει παράβαση του επιθετικού ότι χτύπησε το χέρι, με το χέρι την μπάλα. Τουλάχιστον από την υπόθεση. Ναι, μπροστά. Και το πιο πιθανό αυτό είναι να ο υπόπτης δηλαδή να υπέδειξε ότι ο επιθετικός χρησιμοποίησε το χέρι. Ναι, και να τον έδειξε ότι δεν είχε χέρι. Ναι, όχι offside, δηλαδή offside δεν ήταν. Εδώ η σέντρα που έγινε από τον Τουλούπι δόθηκε offside και νομίζω ότι σωστά δόθηκε. Δόθηκε offside πίσω ο Ντίνας. Ναι, ο Ντίνας. Γιατί ο άλλος καλυπτόταν. Με τον Ιωαννίδη και πάλι ήταν Ντίνας η παλιά. Δόθηκε offside εδώ στο Δεφανίδη. Α, εδώ για να το δούμε γιατί ο άλλος που ήταν δεν επηρέαζε. Το κράτησε εδώ για να το δούμε. Αυτό δεν φαίνεται καλά επειδή ο 10 δεν είναι στο πλάνο. Σαν του δόθηκε offside στη φάση. Ένα φάουλ με τον Τουλούπι. Κεφαλιά του σχήματα κατέληξε out. Μοσχίδης πήρε την κεφαλιά, μπαλά έρθασε στον Σερέτη. Κάνει τη βαθιά παλιά, έκοψε η άμυνα του Παδραμαϊκού. Πάντως δεν φαίνεται μέχρι τώρα ότι παίζει με 10 το Δοξάτο. Έχει τον έλεγχο. Τον έλεγχο από τις φάσεις που βλέπω. Τον έλεγχο, αλλά είναι ότι δεν υπήρχε αυτή η διάρκεια που λέμε. Διάρκεια στις καλές φάσεις. Τα κυκλοφορία λίγο πολύ και οι δύο ομάδες έχουν καλούς παίκτες. Κυκλοφορία είναι λογικό να υπάρχει από τις δύο ομάδες, αλλά
Το ζητούμενο ήταν οι καλές στιγμές. Εδώ με σχηματά σουτάρι, μπάλα βρήκε δοκάρι, και συνέχεια από πολύ ωραίο σουτ. Μπάλα βρήκε στο δοκάρι και συνέχεια απομακρύθηκε. Προσπάθεια τώρα με τον Κοταΐδη για το δεύτερο ημίχρονο, θα σουτάρει λίγο έξω. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό με τον Κοταΐδη. Η σέντρα από τον Οσαϊνίδη, μέσα στην περιοχή το σουτ κουντράρεται στον Σιαματάκη, καταλήγει σε πλάγιο. Ο Θεωρός τσομπλοπόταμο, ναι. Πολύ καλό παιδί. Προσπάθεια με τον Βασιλιακάκη. Τα πλασάρει εντυπωσιακά, αλλά λίγο έχουν και το αυτοκούλ από τον Μητρούση. Εδώ. Με τον Βασιλιακάκη που βράθηκε σε θέση τετατέτ, πλάσαρε η απόκρουση από τον Κούλιτσουκ και η συνέχεια ο Μητρούσης έβγαλε σε κόρνερ. Με τον Θεοφανίδη παλιά για τον Ιωαννίδη, Καλαϊτζίδης καλύπτει, θα χάσει όμως την μπάλα, Ιωαννίδης θα περάσει, θα γυρίσει την μπάλα, προσπάθησε ο Βασιλιακάκης, μπάλα κόντρερ, κατέληξε σε κόρνερ. Το σούτ από μακριά δύσκολα, μπάλα βρήκε. Του στο έδαφος, ναι, και σηκώθηκε η Παναγιωτούπολη, δύσκολη απόκριση αυτή. Βέβαια. Είναι ότι χειρότερο να σκάσει μπάλα στο χορτάρι, είναι ότι χειρότερο. Εδώ τον νομίζω φιλάνια. Το κόρνο με τον Καλαϊτζίδη. Με Θεοφανίδη τώρα, για τον Δοξάτο. Η παλιά για τον Βασιλακάκη. Θέλησε να πλασάρει, κούλμιζε το ψύχρεμα. Αντιμετώπισε τη φάση στα ρέα και την τελείωσε. Το λάθος ο Ντίνας, ένα δυνατό μαρκάρισμα εκεί, σαν από αυτή τη φάση είχαμε τον τραυματισμό του παίκτη του Δοξάντου. Αυτός πρέπει να ήταν ο Σαϊνίδης που το βάλε την κόντρα από το στυλ του. Προσπάθεια τώρα με τον Ολιβαρτσινό. Το σουτ μάλλον βρήκε δοκάρι. Με Ολιβαρτσινό και πάλι το σουτ από το Σαϊνίδη κατέληξε. Άου, ξαναβλέπουμε τη φάση. Πολύ καλή στιγμή. Και ωραία αφήνει το πλεονέκτημα ο Κοτσάνης. Έτσι. Καλαϊτζίδη στο κόρνερ. Μπάλα βρήκε σε πίκτη του Δοξάντου, είχαμε το κόρνερ και θα δει στη φάση. Κοταΐδης καταφέρει να γυρίσει την μπάλα. Μοσχίδης θα σουτάρει, η μπάλα κόντραρε στον Σιαματά, κατέληξε κόρνερ. Καλές πάσεις είχε ρίξει, ότι δεν ήταν καλό παιχνίδι. Εντάξει, σου λέω, καλό παιχνίδι, δηλαδή στον αριθμό. Στο 90 λεπτό οι φάσεις θεωρούνται λιγοστές για αυτές τις δύο ομάδες. Δηλαδή, γιατί θεωρούνται από τις καλές μου εδώ. Πολύ καλή στιγμή τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης ήταν σε κοινή αιστεία. Έκανε την κεφαλιά μπάλα μου. Ενήργησε σαν καθαρό όμως αμυντικός. Να τις αρχικός. Ωραία σχέδια. Πολύ ωραία. Εδώ εντυπωσιακή. Και στους δύο τραβούς. Και στους δύο, ναι. Δύσκολο. Και το σουτ και το ψαλίδι και η απόκριση. Και εδώ έχουμε το φινάλι του παιχνιδιού 0-0, το τελικό αποτέλεσμα. Εγώ